Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι, γεια σας. Πέμπτη, 14-12 του 17, προς ξημερώματα 15-12 του 17. Ξημερώματα Παρασκευής. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Σήμερα έχω μια ξεχωριστή καλεσμένη για μένα. Είναι η κολλητή μου πολλά χρόνια τώρα. Κάποιες φορές χανόμαστε, αλλά όταν ξανασυναντιόμαστε είναι σαν να μην χωρίσαμε ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω τη φίλη μου κοντά, ονομάζεται Πελαγία. Οι φίλοι τη φωνάζουν Πέλα. Είμαστε πολλά χρόνια κολλητές και είμαι χαρούμενη που είναι εδώ. Ας της δώσουμε λίγο χρόνο. Δεν είναι και πολύ εξοικειωμένη με τα μέσα αυτά, το ραδιόφωνο, τα θέατρα. Αλλά πιστεύω ότι αργότερα θα μας μιλήσει. Εγώ πάντως τη χαιρετώ, όπως χαιρετώ και εσάς. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα κοντά μας. Σήμερα υπάρχει και σταθερό τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε για αφιερώσεις, σχόλια ή ό,τι άλλο θέλετε. Καταρχάς θα σας δώσω το mail μας που είναι με λατινικά κεφαλαία radio@eolas.org. Το κινητό μας που είναι το WhatsApp 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και υπάρχει και ένα σταθερό που μπορείτε να καλείτε, 2313-022-040. 2313-022-040. Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά για άλλη μια φορά μαζί σας με τη μουσική εκδρομή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τώρα για τα εορταστικά, τις μέρες των εορτών θα δούμε πώς θα γίνει και εμείς θέλουμε να κάνουμε γιορτές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους. Τη Δευτέρα θα έχουμε οπωσδήποτε εκπομπή, από εκεί και πέρα θα το συζητήσουμε και πιθανόν να έχουμε live τη Δευτέρα, αν μπορέσει ο καλλιτέχνης που σκέφτομαι να φέρω να είναι ελεύθερος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την εκπομπή και τα λέμε και στην πορεία. Καλή ακρόαση, ωραία ελληνικά τραγούδια και σήμερα. Ξεκινάμε απαλά, αλλά μετά πάμε σε δυνατά κομμάτια. Καλή ακρόαση. Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε τη μουσική εκδρομή και σήμερα είμαστε εδώ σε μια ξεχωριστή νύχτα για μένα, γιατί έχω το κολλητάρι μου δίπλα. Προς το παρόν φωτογραφίζεται στο στούντιο, αλλά σίγουρα θα τη βάλω κάποια στιγμή να μας μιλήσει. Λοιπόν, να καλωσορίσω τους πρώτους ακροατές, τα κολλητάρια μου τα άλλα εκεί. Φιλίπ, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα το επόμενο τραγούδι, όπως επίσης και στην Ακριβούλα που μας ακούει πάντα, πάντα όμως, δεν αφήνει εκπομπή, τη Μαρία, το Μαράκι, την αδερφή μου, την αγαπημένη που μ' ακούει και σήμερα. Το επόμενο κομμάτι είναι το σήμα της εκπομπής μου, από το οποίο εμπνεύστηκα και τον τίτλο της εκπομπής «Μουσική εκδρομή». Είναι η εκδρομή φυσικά με τον Δράκο και τη Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε μέρες να το παίξουμε αυτό το τραγούδι και επιτρέψτε μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε έτσι χαλαρά 2-3 τραγουδάκια ακόμη και μετά πάμε δυναμικά στο πρόγραμμα. Φιλίπ, για σένα. Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου. Διακόπτουμε λίγο γιατί έχουμε μια αγαπημένη φίλη στη γραμμή. Έλα αγάπη μου, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα μαράκι μου όμορφο. Ήθελα να σου πω ότι είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ ρε Μαρία.
Αλλά εντάξει, εγώ θα ήθελα να μου πεις αν σ' αρέσει η εκπομπή, αν περνάς όμορφα μαζί μας. Αυτό ήθελα να πω ότι περνάω. Να είσαι καλά, μαράκι μου. Σου αφιερώνω το τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Μισό λεπτό στη γραμμή, μισό λεπτό στη γραμμή. Να δυναμώσω τον ήχο, να ακούν οι ακροατές. Μισό λεπτό, Μαρία μου. Είμαστε, έχουμε έναν φίλο ακροατή στη γραμμή. Δεν ξέρω αν μπορείς να ακουστείς, Φιλίπ μου, σε αυτό το τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Μίλησε. Ναι. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι ακούγεσαι. Μισό λεπτό να δω τι πρέπει να κάνουμε. Ηχείο, 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 μισό λεπτό. Έλα, με ακούς. Εσύ με ακούς, αλλά ακούγεται πολύ σιγά. Έλα. Έλα, αγαπημένε. Ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Επιτέλους ακούς την εκπομπή, Φιλίπ. Επιτέλους, επιτέλους. Λοιπόν, θα παίζουν πολλές αφιερωσούλες. Ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Αλλά τώρα νομίζω που συντονίστηκα, δεν θα ξεκολλάω αυτό το θέμα. Θα με κάνεις να ξενυχτάω δύο ολόκληρα βράδια. Λοιπόν, δεν σε ακούω πολύ καλά, να πω την αλήθεια, και δεν ξέρω καν πώς βγαίνει στον αέρα. Αυτό το τηλέφωνο τώρα το χρησιμοποιούμε. Είχαμε το WhatsApp μέχρι στιγμής μόνο. Φιλίπ μου, χάρηκα πολύ και που επικοινώνησες, χάρηκα. Μείνε στην παρέα μας. Θα μείνω και θα σας απολαύσω. Φιλιά, πολλά σε όλη την παρέα. Φιλιά, Φιλίπ μου, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν ο αγαπημένος Φιλίπ. Και ένα πολύ ωραίο αγόρι φυσικά, ο Φιλίπ. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, είμαστε μια μεγάλη παρέα και θέλουμε να έρθείτε κι εσείς στην παρέα μας. Πάρτε μας τηλέφωνο, βγείτε ζωντανά στον αέρα αν θέλετε, καλέστε το WhatsApp. Το WhatsApp ακούγεται καλύτερα νομίζω, τι λες και εσύ, Πέλα. Α, κάτι άκουσα, ένα ναι, για να ακούσω. Ναι, Εφη μου. Αγάπη μου, παιδιά, μίλησε η Πέλα. Άρχισα να προσαρμόζομαι στο περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Πέλα στην παρέα μας. Εξοικειώθηκε εδώ με τα μικρόφωνα. Να σας περιγράψω την Πέλα. Είναι μια πανέμορφη κοπέλα, ξανθιά, πληθωρική, πολύ πολύ όμορφη. Και θα τη βρείτε στο Facebook μου, οι φίλοι. Πολλές φωτογραφίες μαζί μου να είναι. Λοιπόν, το αστεράκι μου είναι εδώ κοντά μου. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλη την παρέα εκεί. Ας μην ξεχνάμε και τους φίλους τους αγαπημένους, το Μαράκι, το Φιλίπ, την Ακριβή, την Έλπη, την Εύη, τις Μαρίες, τις Σοφίες, τον Δημήτρη που ξέρω ότι ακούει στην Καβάλα, πιστεύω να ακούει και η Βούλα και η Ειρήνη. Την καλημέρα μου πια, όχι καλησπέρα, την καλημέρα μου σε όλους. Στη Γιάννα που νομίζω θα μας ακούει. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Θα σας αφήσω να απολαύσετε ένα-δύο κομματάκια και μετά πάμε πιο δυνατά σε πιο λαϊκά κομμάτια. Το επόμενο κομμάτι θα το αφιερώσω εξαιρετικά για την Έλπη. Έλπη αγάπη μου, συγγνώμη δεν πρόλαβα το τηλέφωνο, αν θέλεις ξανακάλεσε. Εδώ είμαστε φίλοι μου, έρχεται και ο Βέρτης, βεβαίως και θα βάλω Βέρτη. Πώς μπορώ να μην βάλω Βέρτη, ειδικά για σένα που το ζήτησες. Θα ακούσουμε λίγο Πουλόπουλο και μετά έρχεται ο Βέρτης και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ ζωντανά, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Και είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ευχαριστώ όλους τους φίλους, όλους τους ακροατές που μας ακούνε και γινόμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα. Μισό λεπτό στη γραμμή. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση.
Συγγνώμη που δεν πρόλαβα το τηλέφωνο. Πέσανε κάποια τηλέφωνα μαζεμένα. Τι καλησπέρα, καλημέρα, αλλά εμείς λέμε καλησπέρα. Γεια σου, Έλπη μου. Τι κάνεις? Είμαι πολύ χαρούμενη που σε ακούω ζωντανά επιτέλους. Ένα βράδυ τα κατάφερα. Αγάπη μου, δεν είναι η πρώτη φορά που με ακούς, Έλπη μου. Όχι. Απλά είχες μέρες να με ακούσεις. Αλλά έχω μέρες να σε ακούσω. Ναι, γιατί είσαι όλο ταξιδάκια, Έλπη μου. Μας κρατάς απίστευτη συντροφιά. Ευχαριστώ, καρδούλα μου. Είστε υπέροχοι, σ' αγαπάμε. Με συγκινείτε. Όλη μου την αγάπη και τα φιλιά μου στην τρελοπαρέα. Με συγκινείτε, εννοείται. Το μαράκι, η Σοφία, στην όλοι, όλοι ακούνε. Σήμερα ακούει και ο Φιλίπ, θέλω να σου πω, το αστέρι της παρέας. Ο κούκλος. Ο κούκλος ο Φιλίπ. Φιλίπ, σ' αγαπάμε. Όλες οι γυναίκες τρελαμένες με το Φιλίπ. Είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι στην παρέα μας. Και εγώ, Έλπη μου, σήμερα έχω την κολλητή μου εδώ και είμαι πολύ καλά. Μια κολλητή πολλών χρόνων και είναι έτσι εξαιρετική βραδιά με μένα. Αλλά φυσικά και το παρεάκι μου. Έλπη μου, σε ευχαριστώ που κάλεσες. Καλό βράδυ, αγάπη μου, και ξέρω ότι το να ξενυχτάς είναι πολύ δύσκολο, σηκώνεσαι πάρα πολύ πρωί. Ίσως κάποια στιγμή μεταφέρουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Τώρα που πήρα το βάπτισμα του πυρός που λένε, ίσως κάποια στιγμή. Ευχαριστώ, Έλπη μου, που κάλεσες. Καλή συνέχεια, αγάπη μου. Απόλαυσε όσα τραγουδάκια μπορέσεις μέχρι να κοιμηθείς. Και σε ευχαριστώ. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σένα να ακούς την εκπομπή. Φιλάκια, αγάπη μου. Γεια σου. Ήταν η φίλη Έλπη, η οποία ξυπνάει φυσικά πολύ πρωί, όπως και πολλοί από εσάς. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά που είστε κοντά μας. Εμείς προσπαθούμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Πέλα, έχεις να κάνεις καμιά αφιέρωση σε κάποιον φίλο σου? Α, νομίζω ο Σταμάτης μας ακούει, έτσι? Ναι. Από τη Γαλλία είναι, ναι, κάπου, ναι, αλλού τώρα? Όχι, εξακολουθεί να είναι στη Γαλλία. Εξακολουθεί. Οδηγεί αυτή τη στιγμή? Όχι. Όχι. Σταμάτη, καλημέρα από Ελλάδα. Έγινες πια ακροατής μας και χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, είμαστε στη Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Υπάρχουν τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Υπάρχει και σταθερό σήμερα για σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Είναι το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και φυσικά το WhatsApp που υπάρχει πάντα στην εκπομπή, 697-29-6006. Για το παρεάκι μας εκεί που ακούει, όλα τα κορίτσια, το αγόρι μας το όμορφο, για μας εδώ. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Συνεχίζουμε. Μισό λεπτό στη γραμμή, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Έλα. Κατέβασε τα μπάσα σου λίγο. Τώρα πώς ακούγομαι, μου είπε η ακριβή. Έχεις πολλά μπάσα. Τώρα πώς είμαι? Μικροφωνίζει. Μικροφωνίζει γιατί έχεις πολλά μπάσα. Μπορείς να με ακούσεις τώρα? Πρέπει να βγάλεις στον αέρα, δε. Στον αέρα είσαι, μαράκι μου. Εμείς δεν έχουμε... Α, βεβαίως, δεν έχουμε κρυφά από τους ακροατές μας. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, δεν κάνουμε τους ειδήμονες, δεν είμαστε βετεράνοι στο ραδιόφωνο. Εμείς προσπαθούμε απλώς να κρατήσουμε παρέα τον κόσμο. Και μια διαφάνεια σε αυτή τη χώρα, ναι, πάντων. Ναι, Μαρία μου, ναι. Ξέρεις τουλάχιστον ότι ό,τι είναι να το πω, θα το πω. Και στους ακροατές μπροστά και παντού, και ας γίνομαι καμιά φορά γενής. Έτσι. Μπράβο, όχι αγενείς, ποτέ δεν γίνεσαι. Εντάξει. Μπορεί να γίνεις λίγο ειλικρινής, αλλά γενείς ποτέ. Η αλήθεια λίγο πονάει. Το τραγούδι που έβαλες ήταν υπέροχο. Το φίλε, έλα απόψε που πονάω. Ναι, όπως σχολιάστηκε η Έφη, από πόσα χρόνια πίσω μας πήγες. Ναι, και εγώ πήγα πολλά χρόνια πίσω. Ακόμη συνεχίζει να μας αγγίζει στην καρδιά. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει. Φυσικά όλα τα τραγούδια που βάζω είναι δικές μου επιλογές και των ακροατών. Ό,τι μου ζητάτε κι εσείς. Έτσι, αγάπη μου.
Μαράκι μου, ευχαριστώ. Κάθε παρατήρηση είναι δεκτή και τη θέλουμε. Που κρατάς την τροφιά και που μας ανεβάζεις και που... Εννοείται, αγάπη μου, και δεν μπαίνει τίποτα ανάμεσά μας. Ποτέ περιφρουρούμε και την αγάπη μας και τη φιλία μας. Που κάνουμε αυτό που μας ανεβάζεις και που μας κάνεις την τροφιά και που τέλος πάντων όλα αυτά, όλα. Μαράκι μου, ξέρω ότι και για σένα είναι πολύ δύσκολο να μένεις όσο αργά, γιατί ξυπνάς πρωί, όλοι ξυπνάτε πρωί. Οπότε τι να πω, ότι και να πω είναι λίγο. Τίποτα, δεν σε ευχαριστώ που κάλεσες ξανά. Φρόντισα τα μπάσα μου, νομίζω τώρα καλά είμαστε. Ευχαριστώ, αγαπούλα μου, ευχαριστώ. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω και σε ευχαριστώ. Γεια σου, μαράκι μου. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετική αφιέρωση και θέλω να το αφιερώσω το τραγούδι μόνο στο Δημήτρη. Στο Δημήτρη που το χαρίζει στην Ειρήνη, αφιερωμένο σε εσάς και στην αγάπη σας. Κάπου έχω και έναν Κιάμο, θα τον βρω, θα τον ψαγουλέψω να τον βρω εδώ στη λίστα μου. Για σένα που πίνεις το μανταρίνι εκεί το λικέρ, πρόσεχε, γιατί το λικέρ βαράει περισσότερο από το ουίσκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με τη μουσική εκδρομή και κοντά μου έχω τη φίλη μου την Μπέλα. Μπέλα, όλα καλά? Μια χαρά, Εφούλα. Θα μας πεις κάτι στο μικρόφωνο, να πώς περνάς? Να χαιρετήσω κι εγώ αυτούς που μας ακούν και δεν καλούν. Πόσα χρόνια είμαστε φίλες, να τους πούμε, ή να το κρύψουμε? Θα φανούν τα χρόνια μας, λες? Θα φανούν, δεν θα φανούν. Δεν πειράζει, είμαστε 20 χρόνια φίλες. Κάποιες φορές για αρκετό διάστημα δεν συναντιόμασταν, αλλά όταν ξαναβρισκόμασταν ήταν σχεδόν αρχίσαμε τη συζήτηση από εκεί που την είχαμε αφήσει. Σπουδαία, είμαι τυχερή, έχω φιλίες αρκετών χρόνων και είναι πολύ καλό αυτό. Η φίλη είναι θησαυρός και φυσικά την παρέα εκεί, την υπέροχη Εύη, είσαι και εσύ στην παρέα. Δεν θυμάμαι αν σου έκανα αφιέρωση, τι μουτράκι έχεις, Ρεύη. Εκείνο το μουτράκι στο χαμόγελό σου να βλέπω, τι να πω, μαράκι, αδερφούλα μου. Ακριβή συγχαρητήρια και για την επιτυχία σου. Είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Δεν είσαι μόνη, είμαστε πολλοί. Φιλίπ, ωραίο αγόρι. Ο Φιλίπ είναι εγώ, εσύ, είναι ο ζεν πρεμιέ του θεάτρου μας. Είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι, με πολύ ωραίο χαμόγελο. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε λίγο. Υπάρχει μία σελίδα στο Facebook που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Είναι η μουσική εκδρομή. Υπάρχει mail του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Είναι σε λατινικά κεφαλαίο ράδιο παπάκι eoelas.org. Επίσης έχουμε και σταθερό τηλέφωνο σήμερα. 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και φυσικά κλασικά το WhatsApp μας 697-29-60606. 697-29-60606. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε όλο και σε πιο δυνατά κομμάτια, θα πάμε και σε χορευτικά, θα πάμε σε βαριά λαϊκά. Η φίλη μου εδώ προτιμάει, τι είδος μουσικής προτιμάς, Πέλα, θα μας πεις, εγώ το ξέρω βέβαια. Τα λαϊκά, προς βαριά λαϊκά, τα χορευτικά, τα καψούρικα. Τα καψούρικα, τα κλαρίνα, τα άλλα πώς τα λένε, τα όργανα. Τώρα μου διαφεύγουν, τα χάλκινα, σ' αρέσουν και τα χάλκινα? Όλα τα παραδοσιακά αυτά. Πιθανόν τη Δευτέρα να έχουμε και έναν κοινό φίλο εδώ live.
αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει, είναι σε δουλειά από ό,τι μου είπες. Ναι. Σε όλους τους φίλους της Πέλας που ακούνε, η Πέλα θέλω να σε ξεμπροστιάσω, έχει ένα φοβερό fan club, είναι, μιλάμε χιλιάδων ατόμων. Ναι, ούτε ιστικού δυνάταν, ναι. Λοιπόν, οι φίλοι μου είναι πολύ διάσημοι στο Facebook. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε όλο και πιο δυνατά. Φιλάκια, φιλάκια σε όλους εκεί που μας ακούτε. Τώρα μας ξεγέλασε λίγο το τραγούδι, κόπηκε λίγο απότομα, ξαναπήγε. Δεν βαριέσαι. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ όλοι παρέα. Ελπίζω να είστε κάπου ζεστά, να μας ακούτε με καλή παρέα, αλλά και μόνοι να είστε, όσο υπάρχουν οι εκπομπές, οι μουσικές εκδρομές με την Έφη Μάνου, δεν θα νιώθει πια ποτέ κανείς ξανά μόνος. Είναι ξημερώματα Παρασκευής. Σε λίγες μέρες έρχονται Χριστούγεννα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα βρεθούμε με αγαπημένα πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω ότι και τα δικά μου αγαπημένα πρόσωπα θα έρθουν να με συναντήσουν εδώ. Τι πιο ωραίο να κάνεις Χριστούγεννα με την οικογένειά σου. Παλιά τα Χριστούγεννα με μελαγχολούσαν. Τώρα πια τα χαίρομαι. Μου άρεσε το Πάσχα πολύ. Τώρα μου αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα και τα τελευταία χρόνια με αγγίζει και πολύ και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω, μεγαλώνω. Τι συμπτώματα είναι αυτά. Ελπίζω να έχετε όλοι πολύ 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 καλές γιορτές. Μην αφήσετε να σας στεναχωρεί τίποτα. Είστε όλοι, είμαστε όλοι μοναδικοί. Είμαστε, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Να τον αγαπάμε, να τον κανακεύουμε, όχι μόνο για τους άλλους. Και στο κάτω-κάτω να μην μας νοιάζει τι, να λέει, τι θα λέει ο κόσμος και τι λέει ο κόσμος τελικά και ποιος είναι ο κόσμος. Εμείς είμαστε. Ας κοιτάξουμε να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις γιορτές με αγαπημένα πρόσωπα, με οικογένεια, με φίλους, ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι έχει ο καθένας. Είναι ωραίες μέρες. Πελάκι μου, εσύ τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα, θα μείνεις εδώ? Δεν ξέρω, δεν ξέρεις, δεν προγραμμάτισες τίποτα. Όπου και να πας καλά να περάσεις. Λοιπόν, φίλοι μου, κερέ μου θα βάλουμε, όχι αυτό που ζητήσατε, αλλά εντάξει, ένα άλλο κομμάτι. Ανεβαίνουμε τώρα, πάμε σε πιο χορευτικά, σε πιο λαϊκά, όσο περνάει η ώρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας και σήμερα και ξενυχτάτε μαζί μας. Είμαι ευγνώμων για την τόσο όμορφη παρέα. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι. Είμαστε εδώ. Σας ακούμε. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά. Και πετάω ψηλά. Μου παραπονιέστε πολύ για την ώρα, είναι λίγο αργά, περνάτε, μου λέτε καλά, είναι λίγο αργά και ξενυχτάτε, το ξέρω, το γνωρίζω. Για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκίνησα αυτή την εκπομπή, την έκανα για να χαλαρώσω εγώ και να περνάω όμορφα με 2-3 φίλους. Τώρα βλέπω ότι οι φίλοι γίνονται πολλοί, έχουμε καινούργιες ακροατές. Οι φίλοι το συστήνουν σε άλλους φίλους και έτσι γινόμαστε ακόμα πιο μεγάλη παρέα. Το καταλαβαίνω ότι ξενυχτάτε. Προς το παρόν αυτή είναι η ώρα μας. Θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι. Ο Πέτρος μάλλον το χαρίζει στη Μαρία εκεί στο Πανόραμα. Η Χριστίνα στο Λάζαρο στη Χαριλάου. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μας. Είμαστε εδώ, πάμε σε πιο λαϊκά κομμάτια, πιο δυνατά. Η νύχτα κυλά, είναι μία ξημερώματα Παρασκευής. Και πολύ εργάζεστε το πρωί και το γνωρίζω. Και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό που κάθεστε μαζί μας. Να αφιερώσω επίσης σε όλους όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή και μας ακούνε. Ξέρω ότι μας ακούτε εκεί, άλλοι στο τιμόνι, άλλοι στο σπίτι τους. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνά μας 697-29-60606. 697-29-60606. Επίσης υπάρχει και ένα σταθερό 2313-022-040.
23 13 022 040. Πάμε, πάμε δυνατά. Για την Εύη. Θα κάνεις για φαντάσου πως δεν με θυμάσαι πια. Τελικά το ραδιόφωνο είναι έρωτας, τουλάχιστον για μένα και για πολλούς ακόμα και έξω, ξέρω. Και για χατήρι αυτού του έρωτα σκέφτομαι να αλλάξω και το όνομά μου στο Facebook, να το κάνω Εύη Μάνου. Να μπορείτε να με βρίσκετε και εκεί όσοι ενδιαφέρεστε. Επίσης όμως έχουμε στο Facebook τη σελίδα Μουσική Εκδρομή που μπορείτε να μας βρίσκετε εκεί. Έχουμε το σταθερό μας τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. 23 13 0 22 040. Εύβουλα μου για σένα ήταν το κομμάτι. Ακριβούλα σταθερά εκεί. Μας ακούς. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια άτομα και να με συγχωρέσετε. Ευχαριστώ όλους όσους ακούτε. Συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα πια. Λοιπόν, ξαναβαφτίστηκα, Εύη Μάνου, τώρα και στο Facebook Εύη Μάνου, μπορείτε να με βρείτε εκεί. Επιτέλους, ναι, να φανερωθώ και στο ακροατήριο, δεν πειράζει. Είναι η Μουσική Εκδρομή, συνεχίζουμε το λαϊκό πρόγραμμα. Εδώ, παρέα με την Μπέλα, σε μια εξαιρετική για μένα βραδιά. Μπέλα μου, θες να πεις κάτι? Θες να πεις κάτι, καλή μου? Έλα, έλα τώρα που πήρε τον αέρα. Σε κάνω ραδιοφωνική παραγωγό εγώ εσένα. Θες αφιερώσεις κάπου σε ένα αγαπημένο πρόσωπο? Σε όλους όσους μας ακούνε, Εύη μου. Και αγαπημένο πρόσωπο και είναι συγκεκριμένο πολύ... δεν έχω. Έχω πολλά αγαπημένα. Πολλά πρόσωπο. Αγαπημένα, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, στα πολλά αγαπημένα πρόσωπα της Πέλας, εδώ που είναι στην παρέα μας. Δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν... Να και τερλέγκα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυνατά εδώ. Το επόμενο κομμάτι είναι για την Ακριβούλα που της αρέσει. Ακριβούλα για σένα. Σταθερά εκεί μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Τι να πω, γλυκιά μου, είσαι υπέροχη. Ο Φίλιπ προφανώς πήγε για ύπνο, η Έλπη πήγε για ύπνο, Εύβουλα είσαι ακόμη εκεί. Λοιπόν, έχω κάποιες αφιερώσεις να κάνω. Καταρχάς, το επόμενο κομμάτι το χαρίζει η Πέλα στη Λάρισα, λέει. Στην πόλη της Λάρισας ή σε κάποιον στη Λάρισα? Σε κάποιον. Σε κάποιον στη Λάρισα. Αυτός προφανώς θα ξέρει και θα ακούει. Εγώ να αφιερώσω στον φίλο μου τον Τζόρτζ στην Κύπρο και πελάτη μου και σε όλη την όμορφη παρέα εκεί. Είναι μια παρέα αγοριών που μας ακούει στην Κύπρο. Και επίσης ο Γιάννης από την Ολλανδία αφιερώνει στην Μπέλα με πολύ αγάπη. Για σένα, γλυκιά μου, είναι. Εσύ μπορεί να αφιερώνεις στη Λάρισα, αλλά κάποιος από Ολλανδία αφιερώνει σε σένα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, είναι η Μουσική Εκδρομή με την Εύη Μάνου. Η Εύη Μάνου που μπήκε πια και στο Facebook ως Εύη Μάνου, μπορείτε να με βρείτε. Επίσης υπάρχει και η Μουσική Εκδρομή σελίδα στο Facebook και τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να καλείτε και να βγείτε και ζωντανά, μην ντρέπεστε. Είμαστε όλοι μια παρέα εδώ. Πάρτε και βγείτε ζωντανά. 697-29-60606. 697-29-60606 και ένα σταθερό 23-13-022-040. 23-13-022-040.
Ακριβούλα για σένα, το αξίζεις, η καλύτερη ακροάτρια του σταθμού μας. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο για την Μπέλα που το ζήτησε. Μπελάκι, για σένα, με πολύ 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 αγάπη, χάρισε το όπου θέλεις. Εσύ το ζήτησες. Θα αφιερώσω επίσης και στο φίλο σου τον Τόμι, που εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε. Πιθανόν μας ακούει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τόμι, αν μας ακούς, εμφανίσου. Λοιπόν, για σένα που το ζήτησες, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου. Σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή. Μου έδωσες μεγάλη χαρά. Και ευχαριστώ που μίλησες. Ξέρω ότι δεν μιλάς. Έχεις να πεις κάτι? Τι να πω, μου περνάω πάρα πολύ ωραία. Με το τσιγγέλι. Και μόνο θα ξανάρθω. Με απειλείς. Φυσικά και να ξανάρθεις. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Να κάνουμε μαζί εκπομπή εδώ, αρκεί να αντέχει λίγο το ξενύχτη. Ναι, ξέρω, είναι δύσκολη ώρα. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Προς το παρόν αυτή είναι η ώρα, για αργότερα βλέπουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τουλάχιστον δύο φίλους ξέχασα να αφιερώσω σήμερα, αλλά και εσείς, και εσείς φταίτε. Δεν στείλατε κάποιο στίγμα να δω ότι με ακούτε. Για τον Τάσο εξαιρετικά, το μόνιμο ακροατή που πιστεύω να μην κοιμήθηκε να μας ακούει ακόμη. Τον Νίκο, τον φίλο μου, τον κολλητό μου, που πιστεύω να ακούει. Περνάμε ωραία. Τέλεια. Και αυτό, ναι, το τραγούδι που θα βάλεις, θέλω να το αφιερώσω στο φιλαράκι μου, τον Πετρόπουλο. Που επίθετο είναι. Ναι, μάλιστα. Τον Δημήτρη, που είναι στις Νταλίκες συνέχεια πάνω. Wow. Δημήτρη, οδηγεί αυτή τη στιγμή? Όχι. Δεν οδηγεί. Κάνουμε πάουζ, ξεκούραση. Ωραιότατα. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Η Πέλα σου αφιερώνει ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι το αγαπημένο μου και, να πω την αλήθεια, σχεδόν το βάζω σε κάθε εκπομπή. Ακούω πολλά είδη μουσικής, αλλά αυτή την ώρα μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Περνάμε όντως ωραία εδώ. Αν είχαμε και κανένα ποτάκι, βέβαια θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά εδώ, ναι, ο χώρος είναι αποστηρωμένος. Απαγορεύονται τα πάντα, αλλά θα πάμε μετά για ποτάκι, Πέλα μου, ε. Βεβαίως. Στη φίλη μας δίπλα, στο μπαράκι. Ναι. Θα πάμε εμείς για ένα ποτάκι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει παρέα μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για σας όλους που ξενυχτάτε μαζί μας, για μένα που μ' αρέσει, για την Πέλα που το χαρίζει το φιλαράκι της. Τόσες στροφές. Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Η Καβάλα ακούει. Καβάλα, ακούει η Καβάλα, η αγαπημένη Καβάλα. Και αυτοί οι αγαπημένοι μου που μένουν εκεί, ελπίζω να ακούτε ακόμη, να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Η Πέλα μας μπερδεύει τώρα εδώ, μια Πετρόπουλος, μια Το Πετρόπουλος ήταν επίθετο πριν. Ναι, έφημο. Πετρόπουλος ήταν επίθετο. Ναι. Τώρα θα αφιερώσουμε στον Πέτρο που μας ακούει. Ναι, είναι φίλος μου. Φίλος σου. Ναι. Πέτρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εμείς ευχαριστούμε, όχι εσύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Είναι η μουσική εκδρομή, Πέτρο, η μη Έφη Μάνου. Και η κολλητή μου Πέλα δίπλα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που βγαίνουμε στον αέρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και από ό,τι έτσι κάτι ψιλοξέρω για σένα, εσύ ξενυχτάς πολύ, δικός μας άνθρωπος είσαι. Λοιπόν,
για όλα τα αλάνια και έξω τους οδηγούς που οδηγούν αυτή την ώρα, τους νταλικέριδες, γενικά όσους κρατούν τιμόνι, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και εγώ και οι φίλοι μου, για τους δικούς τους λόγους η κάθε μία. Λοιπόν, συνεχίζουμε ζωντανά εδώ, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και πιστεύουμε να περνάτε καλά. Πέτρο, πολύ ευγενικό παιδί είσαι Πέτρο, αφιερωμένα όλα τα τραγούδια από εδώ και πέρα σε σένα, το καινούριο μας ακροατή, γιατί από ό,τι βλέπω η κερκίδα εκεί πρέπει να έχει πάει να ξαπλώσει, δεν στέλνουν μηνυματάκια εδώ και λίγα λεπτά, τους κατανοώ, είναι άνθρωποι που ξυπνάνε όλοι πολύ νωρίς, ήδη και τόσο που καθίσανε, κάνανε την υπέρβαση και το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν καινούργια ακροατές που μας ακούνε, για σας εκεί έξω που οδηγείτε νύχτα, να προσέχετε. Πέτρο, η Πέλα σήμερα είναι αγκαζέ μαζί μου. Επίσης και αύριο είναι αγκαζέ, γιατί αύριο έχουμε έξοδο, έτσι Αστέρι μου. Ναι, βέβαια. Ναι, η Παρασκευή αυτή είναι δική μας. Το χρειάζομαι. Το έχω ανάγκη, ναι. Ο οργανισμός μου. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός σου. Λοιπόν, οπότε Πετρή μου, τώρα την διεκδικώ εγώ. Σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Συνεχίζουμε εδώ δυνατά. Πάρτε μας τηλέφωνο. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε λίγο. Όσοι μένετε ακόμα ξύπνοι. 697-29-60606. 697-29-60606. Υπάρχει και σταθερό 2313-022-040. 2313-022-040. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μισό λεπτό. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξέρεις εσύ ποιος. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Έφη Μάνου και είναι η Μουσική Εκδρομή, η εκπομπή που μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Μπορείτε να με βρείτε Έφη Μάνου στο Facebook στα ελληνικά. Πια άλλαξα το όνομα και το έκανα για να με βρίσκετε. Είναι η Μουσική Εκδρομή, επίσης μία σελίδα στο Facebook. Είμαστε εδώ, ακούμε στη συνέχεια Ζαφύρη Μελά. Πέλα, αφιερωμένο για όλους τους ξενύκτες, ένα ωραίο κομμάτι νομίζω. Πιστεύω να σας αρέσει. Μουσική Εκδρομή φτάνει σε λίγο στο τέλος της. Έχουμε ακόμα, θα ακούσουμε 3 κομμάτια και θα κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε με παλά τραγούδια, πήγαμε σε πιο λαϊκά, χορευτικά. Θα σας κλείσω έτσι γλυκά, θα σας πω προς το παρόν. Θα ακούσουμε το «Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου», αφιερωμένο στην κολλητή μου εδώ, που μου έδωσε μεγάλη χαρά σήμερα που την είχα κοντά μου. Ακριβή μου, φυσικά να ξανάρθει στην εκπομπή. Το θέλω. Καθένας μου προσφέρει και από κάτι. Είναι όλα πολύτιμα αυτά που μου δίνετε. Αλίμονο. Και μαζί περάσαμε υπέροχα. Και με την Άννα επίσης. Η Άννα που ήταν σήμερα. Την ξέχασα. Δεν έδωσε στίγμα. Νούλα μου, αν ακούς, χίλια συγγνώμη. Δεν σε ξέχασα. Είναι πολλά τα μηνύματα αγάπη σας και σας ευχαριστώ. Μου δίνετε μεγάλη χαρά που ξενυχτάτε μαζί μου.
Πέλα μου, για μας είναι αυτό. Δεν κόβουμε τις τρέλες μας. Ούτε πρόκειται να τις κόψουμε. Είναι γλυκές τρέλες. Τις κάνουμε μαζί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι πάντα περνάμε καλά μαζί. Τι λέει. Ναι, πάντα. Οι νύχτες είναι ξεχωριστές όταν βγαίνουμε παρεούλα. Και θα συνεχίσουμε. Εννοείται. Πολύ δύσκολα χαλάω τις φιλίες μου και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου, αφιερωμένο στην Μπέλα και σε μένα και σε εσάς φυσικά. Εσύ να μεταφύξεις, μόνο αν δεν σε αγαπώ τότε μιλήσεις. Και το Ιμάν Μπαλντί βαρύ είναι ακριβούλα, αλλά μας αρέσει. Έτσι και αυτό βαρύ ήταν, αλλά ήταν ωραίο, εντάξει, μας τέριαζε. Είπαμε πρέπει να γίνονται ολονών τα γούστα. Ακριβούλα μου γλυκιά, νομίζω ότι είσαι η τελευταία ακροάτρια. Δε, πολύ ησυχία έχει πέσει, μηνύματα δεν βλέπω, τηλέφωνα δεν βλέπω. Οπότε αποκλειστικά σου αφιερώνω ένα πολύ όμορφο τραγούδι, θα τα ακούσεις. Τώρα πάμε έτσι να κλείσουμε λίγο γλυκά με δύο έτσι απαλά κομμάτια και το άλλο είναι αγαπημένο για να σας καληνυχτήσει, αλλά αυτό ακριβεί για σένα εξαιρετικά. Για τον Πέτρο που σίγουρα μας ακούει, αυτός δεν κοιμάται, ξέρω, είναι ξενύχτης. Ναι, δεν κοιμάται, είναι νυχτοπούλη. Πέτρη, θα σε έχουμε στην παρέα από εδώ και πέρα, πιστεύω. Λοιπόν, για εσάς τους δύο που μένετε ακόμα στη συντροφιά μας, αφιερωμένο εξαιρετικά, απολαύστε το. Πιστεύω να σου άρεσε το κομμάτι, γλυκιά μου. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Άλλη μία μουσική εκδρομή τελειώνει όμως. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Γιατί σας απειλούμε, θα ξαναείμαστε εδώ τη Δευτέρα. Δεν ξέρω με τι παρέα. Πιθανόν να έχουμε live, πιθανόν να έρθει η Πέλα, πιθανόν να έρθει η Ακριβή. Είναι όλα ακόμα υποσυζήτηση. Σημασία έχει ότι θα είμαστε εδώ, θα σας κρατάμε συντροφιά. Τώρα για τις μέρες των γιορτών δεν ξέρω, θα δούμε και εμείς θα κάνουμε γιορτές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας. Αλλά Δευτέρα μεσάνυχτα θα είμαστε σταθερά πάλι εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους ήσασταν κοντά μας σήμερα, που ξενυχτάτε μαζί μας όσο αντέχετε, το καταλαβαίνω, ξυπνάτε πρωί. Ευχαριστώ την φίλη μου, την Μπέλα, που μου ομόρφινε τη βραδιά με την παρέα της. Μπελάκι μου, φυσικά εμείς θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας κάπου αλλού για λίγο, όπως κάνουμε πάντα. Ναι. Έχεις να πεις κάτι, θες να χαιρετήσεις τους ακροατές μας? Ναι, πέρασα πολύ ωραία, ευχαριστούμε όλους που μας ακούσανε. Και θα επανέλθεις. Ήταν κάτι διαφορετικό. Θα ξανάρθεις, μου είπες. Ναι, εννοείται. Για την Ακριβούλα εκεί σταθερά, για τον Πέτρο που μας ακούει, οι άλλοι προφανώς έχουν πάει για ύπνο. Αλλά έτσι όπως σας ξενυχτάμε, ξέρουμε και να σας κοιμίζουμε όμορφα. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα πολύ γλυκό κομμάτι. Σας κάνω μια μεγάλη αγκαλιά όλους. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και τη Δευτέρα ξανά κοντά σας. Σας λατρεύω. Καλό βράδυ.